Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Μπασκετάκι Σαλόνικα για τη Development League. Θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι σήμερα ανάμεσα στους Δεν Έχει και στους Τιτάνες. Σήμερα υπάρχει θλίψη στο χώρο του μπάσκετ τον τελευταίο καιρό λόγω της μεγάλης απώλειας του Στέφαν Γέλοβατς, του μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος έφυγε άδικα από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Οι πεντάδες για τους Δεν Έχει: ο Λάμπρου, ο Μιλωνάς, ο Βαβρίτσας, ο Ευθυμίου και ο Κοντολέων, ενώ για τους Τιτάνες ο Λάπας με το νούμερο 1, ο Αξάς, ο Καλαβάς, ο Τράκας. Αυτοί είναι οι πέντε που επέλεξαν στο ξεκίνημα του αγώνα. Ένα τρίποντο από τον Αξά στο ξεκίνημα του αγώνα. Το σκορ γίνεται 0-3. Ξεκινάνε το παιχνίδι με διάθεση οι δύο ομάδες. Τώρα ο Αξάς πάρα λίγο να κάνει το λάθος εκεί. Και τώρα Τράκας για τον Καλαβά. Ένα στο 2-3 από τον Αξά είναι άστοχο. Rebound από τον Λάμπρου. Και τώρα Κοντολέων. Κοντολέων, Βαβρίτσας, σουτάρει για 2. Καλό σουτ, είναι άστοχο. Προσπαθεί ο Μιλωνάς. Αλλαγή κατοχής η μπάλα για τους Τιτάνες με τον Λάπα. Και τώρα ο Σαρασίτης με την μπάλα. Σαρασίτης αφήνει για τον Τράκα. Καλαβάς, Τράκας. Και τώρα ο Αξάς, ωραία προσποιείται. Πάει μέχρι μέσα, ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Μία έξτρα πάσα από τον Τράκα. Σουτ για 2, είναι άστοχο. Προσπαθεί Ευθυμίου. Δεν μπορεί όμως να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά κατοχή για τους Τιτάνες με τον Λάπα. Βγάζει την μπάλα έξω. Ο Αξάς πάει να περάσει μια πάσα στο χαμηλά στο post για τον Λάπα. Αλλά ο Λάμπρο εκεί θα βάλει το πόδι του και η μπάλα θα είναι πάλι απ' έξω για τους Τιτάνες. Σαρασίτης για τον Τράκα, Τράκας για 3. Είναι άστοχος και τώρα ο Κοντολέων. Κοντολέων για τον Λάμπρου. Λάμπρου σε ένα lay-up δέχεται το stop εκεί. Και η κατοχή και πάλι για τους Τιτάνες. Με τον Λάπα να είναι και πάλι στην επαναφορά. Σαρασίτης τώρα. Αξάς, ωραία πάσα μέχρι το lay-up ο Καλαβάς, αλλά είναι άστοχος. Και τώρα Κοντολέων θέλει να τρέξει την ομάδα. Κοντολέων, Βαβρίτσας, σουτ από τον Λάμπρου. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από τον οικονόμου. Το σουτ ήταν εύστοχο, μειώνουνε σε 2-3 ή Δεν Έχει. Και τώρα κάτι σαν άμυνα ζώνης εδώ από τους Δεν Έχει. Αξάς πάει μέχρι μέσα, κλείνεται από 2, βγάζει έξω. Τράκα σουτάρει, εύστοχος ο Τράκας σε σουτ 3 πόντων. Και τώρα οι Δεν Έχει στον εθνιδιασμό, προσπαθούμε τον Κοντολέων. Λάμπρου από την κορφή της ρακέτας, άστοχος. Rebound από τον οικονόμου. Πίσω αφήνει στο Μιλωνά. Μιλωνά, ωραία κίνηση μέχρι το lay-up. Θα στοχίσει ο Λάμπας στο rebound. Και τώρα ο Αξάς. Σαρασίτης για τον Τράκα. Ο Τράκας είναι μια ωραία πάσα εκεί, έξυπνη για τον Λάπα. Ο Λάπας σουτάρει, είναι άστοχος. Rebound από τον οικονόμου. Και τώρα Κοντολέων. Βαβρίτσας, Μιλωνάς. Θα πάρει ένα screen εκεί από τον Λάμπρου. Σουτ για 3 από τον Βαβρίτσα, είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον οικονόμου. Μιλωνάς, άλλο ένα screen από τον Λάμπρου. Σουτάρει ο Μιλωνάς, είναι άστοχος.
Πάλι rebound επιθετικό και ένα τρομερό stop εκεί από τον Καλαβά. Αλλά ο Βαβρίτσας θα πάρει το rebound εκεί. Θα βάλει ένα εύκολο lay-up. Το σκορ γίνεται 4-5. Θα μειώσουν ή δεν έχει στον πόντο. Τράκας. Λάπας για τον Καλαβά, λάθος πάσα και τώρα Κοντολέον. Θέλει να εκμεταλλευτεί το λάθος των αντιπάλων του. Μιλωνάς, πολύ ωραία προσπάθεια μέχρι το lay-up. Πολύ όμορφη κίνηση από τον Γκάρ, τον δεν έχει και καλάθι. Και τώρα ο Σαρασίτης. Σαρασίτης για τον Αξά. Περιμένει τους συμπαίκτες να κάνουν κάποια κίνηση. Τράκας, Καλαβάς γυρίζει, ωραία προσπάθεια και είναι εύστοχος, θα δικαιωθεί για την προσπάθειά του ο Καλαβάς. Και τώρα ο Κοντολέον. Κοντολέον, Μιλωνάς σουτάρει, εύστοχος ο Μιλωνάς. Σε ένα ακόμη καλάθι και time out που καλούν οι Τιτάνες, καθώς προσπερνάνε στο σκορ ή δεν έχει. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο Ιβανόφιο. Οι δύο ομάδες εισέρχονται και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Οι Τιτάνες θα έχουν την επαναφορά. Το σκορ είναι 8-7, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Με τον Σαρασίτη να κατεβάζει την μπάλα. Σαρασίτης για 3. Airball. Rebound από τον Οικονόμου και τώρα Κοντολέον. Γρήγορο στον εχνιδιασμό. Δεν έχει, παραλίγο εκεί να τραυματιστεί ο Μιλωνάς. Ευτυχώς είναι όλα καλά και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με κατοχή για τους δεν έχει. Κοντολέον, ωραία πάσα στον Ευθυμίου, είναι άστοχος. Στο Λάμπρου με συγχωρείτε, ο Λάμπρου ήταν αυτός ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Και τώρα ο Αξάς. Ο Αξάς δίνει για τον Τράκα. Λάπας, τώρα Αξάς για τον Καλαβά, ωραίο φούξα, είναι εύστοχο. Όμορφο καλάθι, ξανά μπροστά, με έναν πόντο. Οι Τιτάνες. Κοντολέον, Μιλωνάς για 3, είναι άστοχος. Στο rebound ο Καλαβάς. Και τώρα ο Αξάς αφήνει στον Σαρασίτη. Τράκας, ωραία πάσα χαμηλά για τον Λάπα, αλλά δυστυχώς θα χάσει την μπάλα εκεί ο σέντερ. Και η κατοχή αλλάζει ξανά, με τους δεν έχει και τον Κοντολέο να είναι στην επαναφορά. Αφήνει ο Οικονόμου στον Κοντολέο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται. Βαβρίτσας προλαβαίνει την πάσα εκεί. Ωραία χαμηλά για τον Λάμπρου, ο οποίος θα ευστοχίσει σε ένα ακόμα εύκολο lay-up. Το σκορ γίνεται 19. Πολλές εναλλαγές στο σκορ σε αυτή την πρώτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να κυμαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα όσον αφορά την απόδοσή τους. Και τώρα Αξάς. Κλείνεται από 2. Ωραία για τον Καλαβά. Αξάς. Παράβαση. Λένε για διαιτητές 3 δευτερόλεπτα. Αλλαγή κατοχής. Η μπάλα για τους δεν έχει. Τώρα Κοντολέον. Κοντολέον σουτάρει, καλό σουτ, είναι άστοχο. Το rebound από τον Οικονόμου. Και τώρα ο Μιλωνάς, αντίθετα από το screen. Πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Χαμηλά για τον Βαβρίτσα. Αυτός για τον Οικονόμου, σουτάρει. Άστοχο, rebound από τον Καλαβά. Και τώρα ο Λάπας αφήνει για τον Αξά. Τράκας. Κλείνεται εκεί, πολύ καλή άμυνα από τους δεν έχει. Ο Σαρασίτης. Τράκας. Ωραία, no look πάσα για τον Αξά. Ο Αξάς μέχρι μέσα αφήνει τον Καλαβά. Σουτάρει. Δεν μετράει το καλάθι. Αλλαγή κατοχή. Και τώρα ο Οικονόμου. Μιλωνάς σουτάρει, είναι άστοχος, rebound από τον Λάμπα.
Και τώρα ο Τράκας. Τράκας, Αξάς. Σταματάει την τρίπλα, γυρίζει ωραία ο Αξάς, είναι άστοχος. Το rebound από τον Οικονόμου και τώρα τον Λέον. Μιλωνάς. Ωραία, αφήνει την μπάλα για τον Λάμπρου. Ξαναπαίνει την μπάλα, εκτελεί, όμορφη προσπάθεια. Είναι άστοχη, το επιθετικό rebound από τον Οικονόμου, ο οποίος κάνει καλή δουλειά στα rebound. Κοντολέον για 3, άστοχος και τώρα Αξάς. Θέλει να τρέξει η ομάδα του Αξάς, για να δούμε. Έχουν γυρίσει όμως οι παίκτες των δεν έχει. Καλαβά σουτάρει, άστοχος, rebound και πάλι από τον Οικονόμου. Σε άμυνα και σε επίθεση ο Οικονόμου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Λάμπρου. Θα υποκύψει σε βήματα ο παίκτης των δεν έχει. Αλλαγή κατοχής. Γενικά παρακολουθούμε γρήγορο μπάσκετ σε αυτή την πρώτη περίοδο. Παιχνίδι άγριας ομορφιάς, καθώς το σημερινό παιχνίδι είναι ένα ντέρμπι από τα παλιά, θα έλεγε κανείς. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν και ήταν εξίσου πολύ καλά και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Καλαβάς. Τράκας, ωραία προσποίηση. Ωραία αφήνει και πάλι στον Καλαβά. Σουτάρει αυτός, αστοχή και ο Λάμπας στο rebound. Σαρασίτης για 3, είναι άστοχος. Καλαβά στο επιθετικό rebound. Αξάς, ωραία προσποιείται και εκτελεί. Είναι άστοχος, νέο rebound από τον Οικονόμου. Και τώρα από τον Λέον. Στον τον Λέον. Αφήνει στον Οικονόμου, Κοντολέον ξανά. Ψάχνει ελεύθερη πάσα εκεί. Ωραία, βρίσκει τον Οικονόμου, ο οποίος σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Λάμπρου το rebound. Θα γίνει φάουλ εκεί από τον Λάπα στην προσπάθειά του να το σταματήσει ψηλά. Την μπάλα θα είναι απ' έξω, για τους δεν έχει. Κοντολέον είναι έτοιμος να εκτελέσει απ' έξω. Ζητάει την πάλι ο Οικονόμου και θα την πάρει. Κοντολέον τώρα. Θα το πάρει το σου τριών πόντων, το πιστεύει, είναι άστοχο. Ο Λάπας στο rebound και τώρα σε ευνηδιασμό. Αλλά δεν θα προλάβει ο Τράκας. Δεν θα προλάβει την μπάλα. Η κατοχή αλλάζει και πάλι. Μένουν 19 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Μιλωνάς αφήνει για τον Κοντολέον, ο οποίος είναι ο βασικός playmaker της ομάδας. Βασικός και αναντικατάστατος. Τώρα ο Μιλωνάς. Κάτι σαν ζώνη εκεί από τους Τάνες. Ωραία προσπίση του Κοντολέον. Αφήνει για τον Λαμπρού. Με πολλούς αντιπάλους εκεί. Είναι το σούτ εκτός χρόνου. Τέλος πρώτης περίοδου. Το σκορ είναι 19. Η δεν έχει προηγούνται στο σκορ. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη περίοδο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο Ιβανόφιο. Έτοιμοι για την επαναφορά οι Τιτάνες. Στο παιχνίδι έχει μπει με το νούμερο 7 ο Τσιβελεκίδης για τους Τιτάνες. Και τώρα ο Αξάς. Αξάς, ωραία προσπάθεια, δίνει για τον Τράκα. Σαρασίτης προσπαθεί, η μπάλα είναι απ' έξω για τους Τιτάνες. Αξάς, ωραία προσπάθεια μέχρι το λέει από Αξάς. Καλάθι, ξανά μπροστά οι Τιτάνες. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και οι δύο ομάδες παίζουν πάρα πολύ καλά. Έχει σέλσει στο παιχνίδι και ο Αλβανός για τους δεν έχει. Εκεί ο Οικονόμου θα δεχτεί μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα. Και τώρα Σαρασίτης κρατάει την μπάλα και αφήνει στο Λάπα. Λάπας, Σαρασίτης με τον Μιλωνά αντίπαλο να τον καταδιώκει παντού. Σαρασίτης σουτάρει μετά από σκρίν του Λάπα, είναι άστοχος. Ριμπάνω από τον Σαρασίτη. Αξάς για 3, είναι άστοχος. Πάει ο Αλβανός εκεί με τον Λάπα να διεκδικήσει το rebound. Κατοχή για τους Τιτάνες. Ο Αξάς ξανά για 3. Είναι και πάλι άστοχος και ο Κοντολέον θα πάρει το μακρινό επιθετικό rebound. Και τώρα η δεν έχει στον εθνιδιασμό.
Μέχρι το λέει από Κοντολέον, είναι άστοχος, Μιλωνάς, αφήνει στο Λάμπρου. Λάμπρου σουτάρει, άστοχος, κανείς για το επιθετικό rebound τελικά, η μπάλα θα φύγει απ' έξω, κατοχή για τους Τιτάνες. Και τώρα ο Τράκας. Σαρασίτης αφήνει για τον Τσιβελεκίδη. Αυτός για τον Λάπα. Ωραία, στον Τράκα, ο Τράκας για τρεις. Είναι άστοχος. Λοιπόν από τον Λάπα, ο οποίος είναι πάρα πολύ μαχητικός κάτω από τη στεφάνη. Πάρα λίγο το λάθος εκεί. Και τώρα Αξάς. Ωραία προσπάθεια και πολύ όμορφο καλάθι από τον Αξά, ο οποίος έκανε εκεί μια περίτεχνη ενέργεια. Δείγμα και της ποιότητάς του εκεί. Και τώρα ο Λάμπρου μπερδεύτηκε εκεί. Πάρα λίγο να κάνει λάθος, αλλά εν τέλει κατοχή παραμένει για τους δεν έχει. Κοντολέον, Μιλωνάς. Κοντολέον, τώρα θα υποκύψει λάθος εδώ όμως, καθώς ο Κοντολέον δεν είχε προλάβει να εξέλθει στο μάτς. Και τώρα μία αλλαγή για τους Τιτάνες. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Λάπας, στο μάτς ο Καλαθάς. Σαρασίτης. Καλαθάς. Ο Αξάς τώρα με τρία άτομα εκεί πάνω του. Ο Καλαθάς σουτάρει, είναι άστοχος. Rebound από τον Λάμπρου και τώρα θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, δεν έχει πάλι. Μέχρι το lay-up. Είναι άστοχο, rebound από τον Τράκα, ο οποίος περιμένει τους συμπαίκτες του. Και τώρα ο Αξάς. Αξάς ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Στη Βελεκή, πάρα λίγο το λάθος. Τράκας θα προσπαθήσει να πάρει και το goal foul εκεί, αλλά δεν θα μπορέσει να ευτυχήσει. Η μπάλα είναι απ' έξω, το foul έγινε από τον Οικονόμου, τον Δημήτρη, ο οποίος έχει σέλθει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Και τώρα άλλη μια αλλαγή, έξω ο Οικονόμου, ο Στέφανος, μέσα ο Βαβρίτσας. Με το νούμερο 34. Τράκας αφήνει στον Καλαθά, Τσιβελεκίδης. Ένα σούτ από τον Καλαθά, εύστοχο. Ωραίο καλάθι και δίνει μια διαφορά 5 πόντων για την ομάδα του ο Καλαθάς εκεί. Και τώρα οι δεν έχει, οι οποίοι καλούνται να βρουν μια απάντηση σε αυτό το καλάθι με τον Λάμπρου να ευστοχεί σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια με δύο άτομα πάνω του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα μειώσει. Άμεση απάντηση από τους δεν έχει. Σαρασίτης για τον Καλαθά. Με τον Βαβρίτσα και αντίπαλο, ο Αξάς σουτάρει από την κορυφή της ρακέτας. Είναι άστοχος, η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Και τώρα Κοντολέον θέλει να τρέξει την ομάδα του. Ο Μιλωνάς κατάει την μπάλα, και ένα σκληρό φάουλ εκεί από τον Αξά. Ευτυχώς κανένας από τους δύο παίχτες δεν τραυματίστηκε. Είναι όλα καλά και το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Μιλωνάς ο οποίος πήγε να κάνει, προσπάθησε να κάνει ένα πολύ δύσκολο lay-up εκεί. Και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Τώρα εκτελεί τη δεύτερη. Είναι και πάλι εύστοχος, 2-2 για τον Μιλωνά. Μάλα, κατοχή για τους Τιτάνες. Η διαφορά είναι και πάλι στον πόντο. Τράκας, καλή άμυνα από τον Οικονόμου. Ωραία πάσα για τον Σαρασίτη. Καλαθάς, Τσιβελεκίδης. Σαρασίτης και πάλι για τον Τράκα, πάλι χαμηλά, φάουλ από τον Οικονόμου. Στην προσπάθειά του να πάρει και καλύτερη θέση στο post. Τράκας θα κερδίσει αυτή τη μονομαχία.
Ο Αλβανός εισέρχεται στο παιχνίδι, ο οικονόμου Δημήτρης Ακάτσης στον πάγκο καθώς έχει ήδη δύο φάουλ. Και αναγκαστικά θα γίνει αλλαγή. Τράκας. Αφήνει στον Αξάου. Αξάου σουτάρει αμέσως. Ωραία προσπάθεια, είναι άστοχη. Ο Αλβανός στο rebound. Ο νεϊσερθώντας Αλβανός. Λάμπρου, Ποντελέον, δεν βιάζεται να εκδηλώσει επίθεση. Και τώρα ξανά ο Λάμπρου για τον Μιλωνά. Μιλωνάς και πάλι ζώνη. Βαβρίτσας για τρεις, είναι άστοχος. Και τώρα ο Αξάς. Ο Αξάς αφήνει στον Καλαφά, ωραία προσποίηση. Μέχρι το lay-up και καλάθι από τον θηριώδη σέντερ των Τιτάνων. Καλαθάς ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε επιθετικό κομμάτι, είναι κυρίαρχο στη ρακέτα μέχρι τώρα. Μιλωνάς, Αλβανός σουτάρει, προσπαθεί ο Μιλωνάς για το rebound και τώρα τράκα. Σαρασίτης. Από τον Σιβελεκίδη είναι άστοχο και τώρα ο Λάμπρου θα δώσει μια πάσα ευθυνδιασμού για τον Μιλωνά. Καλάθι από τον Μιλωνά Γιώργο. Το σκορ γίνεται 16-17, η διαφορά και πάλι στον πόντο. Τράκας. Ωραία αφήνει για τον Σαρασίτη. Σαρασίτης προσποιείται, θα πάρει ένα screen. Πάλι ζώνη αφού δεν έχει. Σαρασίτης αστοχή στο layup και τώρα Μιλωνάς και πάλι στον ευθυνδιασμό. Κοντολέον. Ωραία πάσα για τον Λάμπρου και καλάθι. Πολύ γρήγορος ευθυνδιασμός. Δεν έχει μια ομάδα η οποία μας έχει συνηθίσει πάρα πολύ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Χτυπάνε πάρα πολύ στο ανοιχτό γήπεδο και εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που τους δίνεται. Καλαφά σουτάρει. Είναι άστοχος αυτή τη φορά και τώρα και πάλι στον ευθυνδιασμό με τον Μιλωνά. Ο οποίος δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει μπάλα. Του φεύγει και time out και πάλι από τους Τιτάνες. Το σκόρ είναι 18-17, 3 και 40 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε και πάλι στο Ιβανόφιο. Με τους Τιτάνες να επαναφέρουν την μπάλα με τον Αξά. Ο Αξάς μόνος θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει, ο Καλαθάς στο rebound. Δύσκολο σούτ, είναι άστοχο. Ο Αλβανός θα πετάξει την μπάλα εν τέλει για τον Μιλωνά και τώρα ο Μιλωνάς και πάλι σε ανοιχτό γήπεδο. Βαβρίτσας. Δεν μπόρεσε εκεί να πάρει το φάουλ. Και τώρα ο Σαρασίτης, ο οποίος προσπάθησε να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο αλλά ήταν μόνος του, οπότε περίμενε τους συμπαίκτες του. Αντίθετα από το screen, αφήνει τον Λάπα. Καλαθά σουτάρει, ωραίο σούτ, είναι άστοχο. Και από τα χέρια του Λάπα την μπάλα είναι απ' έξω για τους δεν έχει. Και τώρα Κοντολέον. Προσπαθούν να πιάσουν στον ύπνο εκεί την ομάδα των Τιτάνων. Λάμπρου σουτάρει, αστοχή. Και ο Καλαθάς θα πάρει άλλο ένα rebound. Αξάς. Σαρασίτης. Κρατάει την μπάλα. Περιμένει το screen του Καλαθά, ο οποίος θα βγάλει έξω στο Τσιβελεκίδη, αυτός για τον Λάπα. Ο Λάπα σουτάρει, είναι άστοχος. Εδώ τώρα έγινε ένα σκληρό μακάρισμα εκτός φάσης κατά λάθος από τον Λάπα. Κατοχή για τους δεν έχει με τον Κοντολέον. Μιλωνάς για τρεις αμέσως μέσα. Μεγάλο σούτ από τον Μιλωνά, ο οποίος αυξάνει τη διαφορά τώρα για τους δεν έχει στο συν 4. Σαρασίτης. Με αντίπαλο το Μιλωνά. Καλαθάς. Ωραία αφήνει για τον Αξά. Ο Αξάς προσπαθεί να ξαναβγει τον Καλαθά. Και τώρα σε ανοιχτό γήπεδο και πάλι με τον Μιλωνά. Ο οποίος πάει μέχρι το lay-up. Τρομερή άμυνα από τον Αξά εκεί. Ο οποίος τον πρόλαβε στα πόδια. Ο Αξάς τώρα βγάζει ωραία έξω για το Σαρασίτη, ο οποίος σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Rebound του Λάμπρου. Και τώρα Κοντολέον, ο οποίος αποφεύγει το Σαρασίτη και φεύγει και πάλι στον αθλητιασμό. Σταματάει όμως, περιμένει τους συμπαίκτες του. Καθώς δεν είχε πολλές επιλογές. Και τώρα ο Μιλωνάς.
απέναντι στη ζώνη που έχουν επιλέξει οι Τάνερ για τον Βαβρίτσα. Ωραίο καλάθι, ωραίο χουκ από τον Βαβρίτσα, καλάθι. Στο συν 6 λοιπόν δεν έχει. Οι οποίοι τώρα έχουν αρχίσει και παίρνουν μια μικρή διαφορά. Αν δεν κάνω λάθος, η μεγαλύτερη του αγώνα. Καλαθάς γυρίζει, είναι άστοχος, ο Λάπας το rebound. Θα βγάλει έξω για τον Σαρασίτη. Καλαθάς γυρίζει, δύσκολη προσπάθεια. Και ο Λάπας το rebound, Μιλωνάς. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Ο Βαβρίτσας θα πάρει το rebound, θα βάλει το καλάθι. Θα σηκώσει και το συμπαίκτη, το οποίο βρισκόταν στο παρκέ. Το σκορ είναι 25-17 και απομένουν 38 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σαρασίτη. Καλή άμυνα από τον Μιλωνά. Ο οποίος πιέζει πολύ ασφαλτικά για τον playmaker. Και εδώ ο Καλαθάς πήγε να κάνει μια πολύ έξυπνη πάσα για τον Λάπα. Μπάλα όμως δεν πέρασε καθώς ήταν εκεί να παρέμβει ο Βαβρίτσας. Λάπας για τον Σαρασίτη. Σαρασίτη παίρνει το σκρίνα από τον Αξά. Για τον Καλαθά, Καλαθάς γυρίζει. Άστοχος και τώρα ο Λάμπρου. Πάλι τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Με τον Κοντολέο να αφήνει για τον Μιλωνά. Και αυτός ένα εύκολο lay-up. Και time out από τους Τιτάνες. Το σκορ γίνεται 27-17. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για το τέλος του ημιχρόνου. Επιστροφή και πάλι στο Ιβανόφιο. Απομένουν 13 δευτερόλεπτα, 13,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι δεν έχει προηγούνται, έχουν πάρει μια διαφορά 10 πόντων. Και τώρα Τσιβελεκίδης απ' έξω για τον Σαρασίτη. Πιέζουν σε όλο το γήπεδο εκεί. Ωραία προσπάθεια, Καλαθάς γυρίζει. Ωραία προσπάθεια, αλλά θα στοχίσει. Ο Λάμπρος στο επιθετικό rebound. Το Μιλωνά σουτάρει από το κέντρο. Πάρα λίγο να στοχίσει. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η δεν έχει. Προηγούνται με 27-17. Στο ημίχρονο. Έχουν την ψυχολογία, έχουν το momentum. Θα κάνουμε τώρα διακοπή για ημίχρονο και θα επιστρέψουμε σε περίπου 10 λεπτά για τη συνέχεια του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο Ιβανόφιο, είμαστε έτοιμοι, είναι έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοντολέων είναι έτοιμος να κάνει την επαναφορά. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει προηγούνται στο σκορ 27-17 στο ημίχρονο. Οικονόμου Δημήτρης. Κοντολέων. Οικονόμου Στέφανος. Ξανά ο Κοντολέων. Θα αφήσει στο Μιλωνά, ο Μιλωνά θα πάρει ένα screen, θα σουτάρει για δύο, δύσκολο σουτ, άστοχο και ο Λάβα στο rebound. Και τώρα ο Σαρασίτης. Ο Σαρασίτης φεύγει στον εφηδιασμό, αφήνει στον Τσιβελεκίδη. Σαρασίτης για τρεις, είναι άστοχος. Ο Λάβας θα πάρει το rebound και ο Αξάς και πάλι για τον Σαρασίτη, ο οποίος θα πάει στο layup. Με ωραίο σπάσιμο της μέσης εκεί, θα σκοράρει. Και θα ροκανίσει τη διαφορά στους 8. Και τώρα ο Κοντολέων. Θα πάρει ένα πικ από τον Λάμπρου. Αφήνει ωραία στον Οικονόμου τον Στέφανο, ο οποίος σουτάρει για δύο από την κορφή της ρακέτας. Θα στοχίσει. Και τώρα ο Αξάς, το rebound από τον Λάπα. Σαρασίτης. Ωραία προσπάθεια, θα στοχίσει στο layup. Και τώρα ο Οικονόμου. Τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν έχει με τον Κοντολέων, πάρα λίγο το λάθος, θα γίνει εν τέλει. Με τελικό αποδέχτη τον Σαρασίτη. Και ο Σαρασίτης θα πάρει ένα σκρίνα από τον Λάπα. Καλαθάς, ωραία προσπίση, γυρίζει, ευστοχή. Μειώνει τη διαφορά στους 6. Καλαθάς ο οποίος καταλήτει στο επιθετικό κομμάτι μαζί με τον Αξά για τους Τιτάνες. Κοντολέων. Οικονόμου. Θα κάνει βήματα εκεί καθώς ο Λάμπρου δεν κατάλαβε την πρόθεση του Οικονόμου. Και θα κάνει βήματα. Λάπας αφήνει στον Αξά.
Απομένουν 8 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ατσάς. Καλαθάς. Ωραία προσπάθεια. Στοχή. Ο Λάπας πιο ψηλά από τους. Και θα γίνει φάουλ εκεί από τον Οικονόμου. Στην προσπάθεια του να σταματήσει ψηλά. Ο Λάπας, ο οποίος εκεί χώθηκε για το επιθετικό rebound. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους και κέρδισε άλλη μια κατοχή για την ομάδα του. Τσιβελεκίδης, Σαρασίτης. Ωραία, καλή άμυνα από τον Μιλωνάκη. Και θα κάνει βήματα ο Σαρασίτης. Πολύ καλή άμυνα από τον Μιλωνά, ο οποίος δεν άφησε τον αντίπαλό του να φτάσει μέχρι το lay-up και τον ανάγκασε σε λάθος. Απ' την άλλη μεριά ο Κοντολέων για 3 και είναι εύστοχος. Ο Κοντολέων. Ο Κοντολέων είναι ένας πολύ καλός σουτέρ, ο οποίος σήμερα βέβαια δεν είναι τόσο εύστοχος σε σχέση με άλλες φορές. Παρ' όλα αυτά βρίσκει το χέρι του και κάνει το 30-21. Αξάς Τσιβελεκίδης, παραλίγο να γίνει λάθος εκεί. Σαρασίτη στο lay-up, είναι άστοχος. Κατοχή και πάλι για τους Τιτάνες. Από την ωραία προσπάθεια του Σαρασίτη. Λάπας, Αξάς, ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος. Ο Οικονόμος Στέφανος στο rebound και τώρα ο Κοντολέων. Ο Κοντολέων φεύγει στον εκμηδιασμό, περιμένει και τους υπόλοιπους. Μιλωνάς, Οικονόμου Δημήτρης για 3, είναι άστοχος. Ο Τσιβελεκίδης στο rebound και τώρα ο Λάπας αφήνει στο Σαρασίτη. Τιτάνες οι οποίοι έχουν αρκετές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι. Κλέβουν την μπάλα και δεν έχει με τον Κοντολέων. Ωραία για τον Λάμπρου. Αστοχή ο Μιλωνάς εκεί. Πιο ψηλά από όλους και φάουλ, αν είδα καλά, από τον Τσιβελεκίδη. Η μπάλα θα είναι απ' έξω για τους δεν έχει. Με τον Μιλωνά να επαναφέρει την μπάλα. Κοντολέων. Με τον Σαρασίτη μπροστά του, τον περνάει στα πόδια, σουτάρει, είναι άστοχος. Και τώρα ο Σαρασίτης θα κατεβάσει την μπάλα και τρέχει στον εθνιδιασμό για τους Τιτάνες. Ο Αξάς, άστοχος. Και τώρα ο Μιλωνάς αφήνει στο Λάμπρου. Λάμπρου για τον Οικονόμου, Οικονόμου σουτάρει. Ο ίδιος θα πάρει το rebound. Και τώρα ο Μιλωνάς, ναι, επίθεση γιατί δεν έχει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μιλωνά. Εκεί ας ελπίσουμε να μην τραυματίστηκε ο Γκάρτον, δεν έχει. Σηκώθηκε. Φαίνεται να είναι καλά ο Γκάρτον, δεν έχει. Δίνει και τα χέρια εκεί με τον Αξά. Και ένα μικρό time out στο παιχνίδι. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε ξανά, οι δύο ομάδες εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει, προηγούνται με 30-21 των Τιτάνων σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Απομένουν 6 λεπτά ακριβώς για τη λήξη. Και ο Τράκας κατεβάζει την μπάλα και σουτάρει αμέσως για 3. Το πιστεύει το σουτ είναι άστοχο. Και ο Λάμπρου επιθετικό rebound. Κοντολέων γρήγορα στον συνδυασμό και πάλι δεν έχει. Λάμπρου θα δεχτεί μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα εκεί από τον Καλαφά. Και τώρα και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή τη φορά οι Τιτάνες με τον Αξά να πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι εκεί ανάμεσα σε δύο παίχτες. Το σκορ γίνεται 30-23. Με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν τη διαφορά στους 7. Κοντολέων, Μιλωνάς, Οικονόμου. Κοντολέων για 3, είναι άστοχος. Το rebound από τον Τσιβελεκίδη. Ο Τράκας πάει να κάνει μια πολύ ωραία reverse, αλλά δεν θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Η μπάλα είναι για τους δεν έχει. Και τώρα θα γίνει μια αλλαγή. Ο Λάμπρου θα κάτσει στον πάγκο για να πάρει μερικές ανάσες. Ο Βαβρίτσας θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Μιλωνάς. Ο Βαβρίτσας ζητάει την μπάλα στο post. Θα την πάρει, θα μοιράσει έξω για τον Οικονόμου τον Δημήτρη, ο οποίος σουτάρει για 3. Αστοχή.
Και ο Αξά θα πάρει το επιθετικό rebound. Τράκας. Τράκας αφήνει για τον Καλαθά. Ωραία προσπάθεια από τον Καλαθά. Καλάθι. Εδώ αυτή η πάσα ήταν πάσα κλειδί από τον Τράκα. Ξεκλείδωσε όλη την άμυνα των αντιπάλων του. Και μειώνει τη διαφορά ακόμη περισσότερο στους 5. Κοντολέων, Μιλωνάς, Βαβρίτσας, Κοντολέων. Καλή άμυνα ζώνησε και από τους Τιτάνες. Μιλωνάς σουτάρει, αστοχή ο ίδιος το rebound. Σπάει τη μέση, θα αστοχίσει. Και τώρα ο Τσιβελεκίδης τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο για την ομάδα του. Αφήνει στον Αξά. Σας κλείνεται και από δύο. Δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχο το σουτ. Και τώρα ο Κοντολέων και πάλι θέλει να τρέξει την ομάδα του με τον Μιλωνά. Μέχρι το lay-up. Αστοχή ο ίδιος το rebound. Θα αστοχίσει ξανά. Και τώρα ο Λάπας θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Γρήγορο τέμπο γενικά. Δύο ομάδες τρέχουν πάρα πολύ στο ανοιχτό γήπεδο. Αξάς. Λάθος εκεί και τώρα ο Μιλωνάς φεύγει μόνος στον ευνηδιασμό και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι των Τιτάνων και θα κάνει το 32-25. Λάπας. Ωραία βγάζει για τον Τράκα, ο Τράκας για 3. Ναι, πολύ μεγάλο σουτ από τον Τράκα, αυτό είναι σουτ ψυχολογίας για τους Τιτάνες, οι οποίοι μειώνουν στους 4 το παιχνίδι. Και τώρα ο Κοντολέων. Μιλωνάς. Βαβρίτσας για 2. Καλό σου την άστοχο. Rebound από τον Αξά. Κλείνεται και ο Αξάς. Ευτυχώς δεν χάνει την μπάλα. Πιέζουν γενικά όποτε βρίσκουν ευκαιρία ή δεν έχει στο γήπεδο. Στο μισό γήπεδο. Και τώρα ο Αξάς αφήνει για τον Καλαθά. Καλαθάς με αντίπαλο Βαβρίτσα θα εκτελέσει, είναι άστοχος. Και ο Λαπάς με ένα ωραίο follow εκεί θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και το σκορ θα γίνει 32-30. Κοντολέων. Και τώρα ο Μιλωνάς. Αντίθετα από το screen του Βαβρίτσα. Λάθος, θα κλέψει την μπάλα ο Αξάς. Και τώρα ο Τράκας. Τράκας πολύ όμορφη πάσα για τον Τσιβελεκίδη. Γρήγορο καλάθι, όμορφο καλάθι. Ισοπαλία στο μάτς. Και time out από τους δεν έχει, οι οποίοι έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους στο παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Επιστρέψαμε και πάλι σε Βανόφιο. Το σκορ είναι 32 όλα. Το παιχνίδι έχει γίνει derby. 2 και 14 πριν από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Και τώρα οι δεν έχει, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε αυτό το συνεχόμενο μικρό σερί των Τιτάνων. Βαβρίτσας. Θα γίνει φάουλ εκεί από τον Λάπα. Ο Λάπας θα κάνει το φάουλ και ο Βαβρίτσας θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές καθώς έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά των Τιτάνων. Ο Βαβρίτσας τώρα θα εκτελέσει την πρώτη βολή. Εκτελεί την πρώτη βολή, είναι άστοχο. Ο Ρόφ δεν έδωσε 2 ελεύθερες βολές, έδωσε τεχνική ποινή. Και τώρα αφού αστόχησε τη βολή ο Βαβρίτσας, έχουν κατοχή με τον Αλβανό. Ο οποίος υποκύψει σε βήματα. Τσιβελεκίδης έπαιξε καλή άμυνα εκεί καθώς κατάφερε να αναγκάσει τον αντίπαλό του να κάνει λάθος. Και τώρα ο Σαρασίτης. Σαρασίτης αφήνει για τον Τράκα. Καλαθάς. Δύσκολη προσπάθεια με αντίπαλο του Βαβρίτσα εκεί. Θα στοχίσει και τώρα ο Μιλωνάς. Ο Μιλωνάς ωραία μοιράζει την μπάλα. Κοντολέων ψάχνει τον ελεύθερο παίχτη, βρίσκει τον Λάμπρου. Αυτός από την κορφή της ρακέτας είναι άστοχος. Ο Μιλωνάς θα πάρει το rebound. Και κατοχή για τους δεν έχει. Κοντολέων επαναφέρει και αυτή την μπάλα. Βαβρίτσας.
με τον Λάπα, θα τον μποστάρει. Και φάουλ εκεί από τον Καλαθά, στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα. Φάουλ χαμηλά όπως λένε οι διαιτητές, οπότε η μπάλα θα είναι και πάλι απ' έξω γιατί δεν έχει. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ, το τρίτο ομαδικό φάουλ, συγγνώμη, των Τιτάνων στην περίοδο. Με τον Βαβρίτσα να σταθεί, Σιβελεκίδης θα πάρει το μακρινό rebound. Και τώρα ο Σαρασίτης. Λάπα σουτάρει με ταμπλό, θα στοχίσει. Τώρα ο Βαβρίτσας, κοντολέον και πάλι γρήγορο στον εμφυνδιασμό. Ωραία για τον Λάμπρου. Θα πάρει το φάουλ αυτός από τον Λάπα και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Λάπα και αποβάλλεται από το παιχνίδι. Στο παιχνίδι θα επιστρέψει ο Αξάς. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια για τους Τιτάνες, καθώς ο Λάπας είχε πολύ καλή απόδοση μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Εν τω μεταξύ στην πρώτη βολή είναι άστοχος ο Λάμπρου. Θα εκτελέσει τη δεύτερη. Είναι και πάλι άστοχος, 0 στις 2 για τον σέντερ. Τον δεν έχει και τώρα ο Αξάς. Αφήνει για τον Τράκα, Τράκα σουτάρει. Σε σουτ 2 πόντων είναι άστοχος, ο Λάμπρου το rebound και τώρα κοντολέον. Μιλωνάς σουτάρει για 3 και είναι εύστοχος. Μιλωνάς ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ιδιαίτερα καλό στο επιθετικό κομμάτι, στο σημερινό μάτς, αλλά και στο αμυντικό. Κάνει το σκορ 35-32, 15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Σαρασίτης, Αξάς για 3. Θα απαντήσει ο Αξάς. Μεγάλο σουτ, πολύ μεγάλο σουτ από τον Αξά και τώρα ο Μιλωνάς. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει ο Αλβανός το rebound. Και τέλος περίοδου, το σκορ είναι 35 όλα, ντέρμπι στο Ιβανόφιο. Διακοπή και επιστρέφουμε για την συνέχεια η οποία ενδέχεται να είναι καταπληκτική. Ο αγώνας είναι έτοιμος να συνεχιστεί. Με τους δεν έχει να ισοφαρίζουν στο σκορ. Λίγο πριν το τέλος τρίτης περίοδου ευστόχησε ο Μιλωνάς σε τρίποντο και απάντησε άμεσα ο Αξάς και τώρα ο Καλαθάς. Τράκας για 3, είναι άστοχος, τριμπάνω από τον Αλβανό και τώρα κοντολέον. Τρέχουνε ή δεν έχει στο ανοιχτό γήπεδο. Λάμπρου, λάθος εκεί από τον κοντολέον, κακή πάσα. Και τώρα ο Καλαθάς αφήνει για τον Τράκα. Καλαθάς, πολύ ωραία προσπάθεια. Θα στοχίσει. Κατοχή για τους δεν έχει. Καλαθάς έκανε μια περίτεχνη κίνηση εκεί. Φάουλ από τον Καλαθά πάνω στο Λάμπρου. Δυνατές μάχες εκεί κάτω από το ζωγραφιστό στην προσπάθειά τους να πάρουν καλύτερη θέση οι παίχτες των δύο ομάδων. Και τώρα κοντολέον. Μιλωνάς, ο Αλβανός για 3, είναι άστοχος. Μιλωνάς εκεί προσπάθησε να πάρει το επιθετικό rebound από Αξά. Και Τράκα. Και τώρα ο Σαρασίτης. Τσιβελεκίδης, πολύ ωραίο καλάθι. Πολύ ωραία assist, εδώ μίλησε η μπασκετική ευφυΐα του Σαρασίτη, ο οποίος είδε γρήγορα τον αντίπαλό του, αντέδρασε γρήγορα, έκανε μια πολύ όμορφη πάσα. Και βάλε ωραίο καλάθι ο Τσιβελεκίδης. Κοντολέον. Θα κρατήσει την κατοχή. Πολύ ωραία πάσα για τον Λάμπρου. Λέγαμε για μπασκετική ευφυΐα και ο Κοντολέον εδώ θα κάνει μια εξίσου καλή πάσα για τον Λάμπρου. 37-37 το σκορ. Τράκας. Πάρα λίγο το λάθος φάουλ για τον Λάμπρου. Πάνω στον Καλαθά στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα. Τράκας,
για τον Αξάρ. Ο Αξάρ για τον Σαρασίτη. Μέχρι το lay-up αυτός θα ευστοχίσει. Σαρασίτης ο οποίος έχει συμμετοχήσει στους τελευταίους 4 πόντους της ομάδας του. Μοίρασε πριν μια πολύ όμορφη ασίστ και τώρα βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Λάμπρου, ωραία κυκλοφορία, Οικονόμου δίνει για τον Μιλωνά. Μιλωνά για 3, άστοχος. Και φάουλ από τον Αλβανό στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound από τον Τράκα. Ο Οικονόμου στο παιχνίδι. Ο Οικονόμου ο Στέφανος μπήκε στο παιχνίδι. Και τώρα ο Σαρασίτης, Τράκας, ο Αξάς για 3, είναι άστοχος, ο Οικονόμος Στέφανος στο επιθετικό rebound και τώρα Κοντολέων. Ωραία προσπίση του Κοντολέων, Μιλωνάς, Οικονόμου, πες είναι καλή άμυνα, ο Οικονόμος Στέφανος τώρα και πάλι ο Δημήτρης θα υποκύψει σε βήματα, ο Γκάρ τον δεν έχει, ποιος βιάστηκε εκεί, να πάρει το drive. Και τώρα ο Τράκας. Τράκας για τον Αξά. Ο Αξάς προσπάθησε να περάσει μια πάσα καλή άμυνα από τον Οικονόμου τον Στέφανο, ο οποίος κατάλαβε εκεί την πρόθεση του αντιπάλου του. Τσιβελεκίδης. Αφήνει την μπάλα για τον Σαρασίτη. Ωραία αυτός για τον Τράκα. Ωραία προσπίση και από τον Τράκα. Πολύ ωραίο μπάσκετ εδώ. Δεν θα μπορέσει όμως ο Καλαθάς να ευστοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο σουτ, αλλά δεν είναι. Και τώρα έγινε φάουλ και η κατοχή είναι για τους δεν έχει. Κοντολέων για τον Οικονόμου και αυτός για τον Μιλωνά. Μιλωνά θα πάρει το screen. Ένας-ένας με τον Τράκα, ωραία προσπάθεια από τον Μιλωνά, είναι άστοχο. Λάμπρου το rebound, πολύ μαχητικός και θα ξεχύσει ο Λάμπρου, ο οποίος επέμεινε εκεί στη φάση και κατάφερε να ευστοχίσει με ένα ωραίο fade away shoot κάτω από το καλάθι των Τιτάνων. Τράκας. Λάθος από τον Τράκα. Αλλαγή κατοχής και τώρα Κοντολέων. Οικονόμου, Λάμπρου, έξω για τον Κοντολέων. Αυτός θα περιμένει το pick του Λάμπρου. Ωραία προσπαθείτε, δίνει για τον Λάμπρου ξανά, Λάμπρου σουτάρει, άστοχος, επιθετικό rebound από τον Οικονόμου. Το Στέφανο και αυτός αφήνει για τον Οικονόμου τον Δημήτρη. Κοντολέων για 3, άστοχος ο Κοντολέων, Λάμπρου το επιθετικό rebound. Πάρα λίγο εδώ η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Ενώ πάλι πήρε το rebound, πάλεψε, πήρε το rebound, έκανε ένα ωραίο fade away, δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Και τώρα λάθος πάσα από τον Αξά. Κοντολέων, όμορφη πάσα, ωραία πάσα από τον Μιλωνά. Τρομερό καλάθι, τρομερό καλάθι από τον Λάμπρου, από assist του Μιλωνά. Αυτό ήταν ένα πολύ όμορφο καλάθι. Εδώ είναι ο Μιλωνάς ο οποίος πραγματικά πάσα για σεμινάριο. Τράκας και τώρα Καλαθάς. Πολύ ωραίο σουτ, άστοχο, Οικονόμου σε ένα επιθετικό rebound. Και τώρα Κοντολέων. Κοντολέων αφήνει για τον Μιλωνά. Μιλωνάς. Από την κορφή της ρακέτας εκτελεί και είναι εύστοχος ο Μιλωνάς. Μιλωνάς ο οποίος πραγματικά, όπως το βλέπω, εξελίσσεται σε MVP για την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει τρομερή εμφάνιση, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Τώρα θα γίνει ένα time out, 4:57 πριν από τη λήξη του αγώνα. Το σκορ είναι 43-39, στο συν 4 δεν έχει. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του αγώνα. Επιστροφή και πάλι στο Ιβανόφιο. Τσιβελεκίδης είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα απ' έξω για τους Τιτάνες. Και τώρα ο Σαρασίτης. Τράκας αφήνει για τον
Καλαθά, ο Αξάς για 3, είναι άστοχος, μακρινό rebound από τον Μιλωνά. Ποιος τρέχει την ομάδα, τον Λέων. Αφήνει για τον Μιλωνά, ο Μιλωνάς για τον Οικονόμου. Σουτάρ για 2 ο Οικονόμου, είναι άστοχος, rebound από τον Οικονόμου τον Στέφανο. Και ο Λάμπρο τώρα σε μια προσπάθεια να σουτάρει, θα πάρει το φάουλ από τον Αξά. Εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές ο Λάμπρου, Λάμπρου ο οποίος και αυτός κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και στα επιθετικά rebound και επιθετικά έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ο Λάμπρου πάντα είναι ένας πολύ αξιόπιστος παίκτης για την ομάδα τον δεν έχει. Ευστοχή τώρα στην πρώτη βολή. Τελεί τη δεύτερη, 2-2 για τον Ευθύμη Λάμπρου, ο οποίος και αυτός κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Γενικά η δεν έχει σε ένα ακόμη μάτς δείχνουν πόσο καλή ομάδα σας σύνολο είναι. Καλαθάς, ωραία προσπάθεια, ο Λάμπρου θα κάνει φάουλ εκεί. Και ο Καλαθάς είναι έτοιμος να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Καλαθάς ο οποίος βασικό σέντερ των Τιτάνων, καλό ματ σήμερα. Άστοχο στην πρώτη βολή. Τη δεύτερη, επιθετικό rebound του Τράκα, ο οποίος αφήνει για τον Σαρασίτη. Και αυτός αφήνει για τον Αξά. Ζώνη και πάλι από τους δεν έχει. Καλαθάς. Θα υποκύψει σε βήματα. Καθώς βιάστηκε να πάρει τα βήματα για το lay-up. Και η κατοχή για τους δεν έχει με τον Οικονόμου. Μιλωνάς για 3, γρήγορο σούτ, εύστοχο από τον Μιλωνά. Άλλο ένα σούτ 3 πόντων, αν δεν κάνω λάθος αυτό πρέπει να είναι το τρίτο εύστοχο τρίποντο του Μιλωνά στο παιχνίδι. Αξάς με αντίπαλο τον Μιλωνά, ο οποίος παίζει πολύ καλή άμυνα. Σαρασίδης για 3, είναι άστοχος στο rebound από τον Καλαθά, ο οποίος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όμορφο καλάθι από τον Καλαθά, ο οποίος είχε ώρα να σκοράρει και θα μειώσει τη διαφορά για την ομάδα. Το σκορ είναι 48-41. Έχει σφιγμό ακόμα η ομάδα του, των Τιτάνων. Για να δούμε πόσο θα αντέξει, καθώς θα θυμίσουμε ότι ο Λάπας έχει φύγει από πριν με 5 φάουλ και δεν έχουν αλλαγές τώρα οι Τιτάνες. Εδώ φάουλ, όχι βήματα. Βήματα από τον Μιλωνά. Λέγαμε λοιπόν ότι οι Τιτάνες χάσανε τον Λάπα καθώς συμπλήρωσε 5 φάουλ. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι μόνο με 5 παίχτες στο μάτς. Αξάς. Αξάς, καλή άμυνα από Κοντολέον και Οικονόμου Στέφανο εκεί. Τσιβελεκίδης, Καλαθάς για 2, καλάθι από τον Καλαθά. Καλαθάς 4 συνεχόμενη δική του πόντι. Λάμπρου είναι άστοχος και ο Τσιβελεκίδης θα πάρει το rebound. Σαρασίτης. Τώρα τρέχει η ομάδα των Τιτάνων. Φαίνεται να έχουν δυνάμεις. Τράκας για 3, ναι! Αυτό είναι πολύ μεγάλο σουτ από τον Τράκα. Προσέχετε λίγο το χρόνο, κάτω από τα δύο. Ο οποίος πραγματικά εδώ βάζει ένα τρίποντο ψυχολογία για την ομάδα του. Μειώνει τους δύο, στους δύο πόντους και το μάτς γίνεται ξανά ντέρμπι. 2 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Τράκας. Τράκας αφήνει την μπάλα για τον Αξά. Πιέζεται εκεί από τον Μιλωνά. Καλή άμυνα από Μιλωνά και Κοντολέον. Και ο Μιλωνάς αφήνει την μπάλα στον συνδυασμό για τον Κοντολέον. Μέχρι το lay-up είναι άστοχος. Μιλωνάς όμως θα πάρει το rebound και θα εξοχίσει. Το σκορ γίνεται 50-46. Και τώρα ο Τράκας. Τράκας αφήνει για τον Καλαθά. Ξανά ο Τράκας. Σαρασίτης. Ωραία πάσα για τον Καλαθά. Ο Καλαθάς γυρίζει. Θα στοχίσει. Και θα κάνει λάθος πάσα ο Οικονόμου εκεί.
Σαρασίδης μέχρι το lay-up, αστοχή. Και τώρα ο Λάμπρου αφήνει για τον Μιλωνά. Ένα λεπτό μακριά από άλλη μια πολύ σημαντική νίκη, δεν έχει. Λάμπρου αφήνει. Μιλωνάς δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, θα κάνει λάθος κατοχή για τους Τιτάνες. Μένουν ακόμα 55 δευτερόλεπτα. Αξάς. Ωραία reverse, καλή άμυνα όμως από τον Λάμπρου και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μιλωνά και θα γίνει φάουλ εκεί από τον Τσιβελεκίδη για να σταματήσει το χρόνο. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό των Τιτάνων και ο Μιλωνάς είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Μιλωνάς με βάση την σημερινή του εικόνα νομίζω ότι πάει για MVP σήμερα. Θα αστοχίσει στη βολή, μια στις δύο. Και τώρα ο Σαρασίτης. Σαρασίτης για τον Καλαθά, κακή πάσα. Ο Καλαθάς δεν πρόλαβε να πάει προς την μπάλα, κατοχή για τους δεν έχει. Οι οποίοι βρίσκονται στο συν 5 και όπως φαίνεται θα φύγουν με τη νίκη από το Ιβανόφιο σήμερα. Μιλωνάς, Τσιβελεκίδης δεν τον πιέζει. Τώρα πάει ο Τράκας, Οικονόμου, Μιλωνάς, Κοντολέον. Εγκλωφορούν γρήγορα την μπάλα, φάλα από τον Τσιβελεκίδη. 12,5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Ο Λάμπρου πάει για δύο ελεύθερες βολές ξανά. Οι δεν έχει λοιπόν θα φύγουν από το Ιβανόφιο με μια μεγάλη νίκη απέναντι στους Τιτάνες, οι οποίοι το πάλεψαν μέχρι το τέλος παρά τις πάρα πολλές απουσίες που έχει η ομάδα. Εκτελεί ο Λάμπρου. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει τη δεύτερη. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει, παρά την απουσία του Καλπαξίδη που είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα, κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Τελικό σκορ λοιπόν, Τιτάνες δεν έχει εναντίον Τιτάνες, 53-46, μεγάλη νίκη για τους δεν έχει. Από όλους εμάς, εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλό βράδυ.